Ιδιαίτερα ευκατάστατα εμφανίζονται στο ποθενέ τη Βουλή ο Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Πέτρο Αλιβιζάτο, ο στέο βουλευτή και ο βουλευτή κ. Σπύρο Μασχόπουλο. Οι δηλώσει των περιουσιακών του στοιχείων του 2009 για το οικονομικό έτος 2010 συνοψίζονται στα εξή. Πέτρο Αλιβιζάτο, εισόδημα 80.897 ευρώ. Συζύγου 50.927 ευρώ. Ακίνητα Αλιβιζάτος, 2 διαμερίσματα, 2 οικίες, 7 αγροτεμάχια, 4 οικόπεδα. Ακίνητα Συζύγου, 4 διαμερίσματα, 2 αγροτεμάχια, 8 γραφεία, 1 αποθήκη, 1 πάρκινγκ και δασική έκταση 10 στρεμάτων. Καταθέσεις Αλιβιζάτου, 106.145 ευρώ. Καταθέσεις Συζύγου, 92.429 ευρώ. Επενδύσεις Αλιβιζάτου, συμμετοχές, 1.950 μονάδες Φιερατέξ ΑΕ, 24.214,5 μονάδες Π Αλιβιζάτος ΑΕ και 11.350 μονάδες Βαρδιάνη ΑΕ. Επενδύσεις Συζύγου σε μετοχές. 26.303 μονάδες Π Αλιβιζάτος ΑΕ, 11.080 μονάδες Βαρδιάνη ΑΕ και 2.420 μονάδες Δελής ΑΕ. Οχήματα Συζύγου, ένα αυτοκίνητο, νέο απόκτημα 2008, 1.000 κυβικών. Σπύρος Μοσχόπουλος, εισόδημα 25.282,31 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 32.506 ευρώ. Συζύγου 48.637 ευρώ. Έσοδα από συμμετοχή σε επιχειρήσεις Μοσχόπουλος 43.287 ευρώ. Ακίνητα Μοσχόπουλου, ένα διαμέρισμα, δύο οικίες, 6 αγροτεμάχια, ένα κατάστημα, μία αποθήκη. Ακίνητα Συζύγου, 4 διαμερίσματα, ένα κατάστημα, ένα οικόπεδο. Ακίνητα ανήλικου τέκνου, 4 διαμερίσματα, 2 καταστήματα, 1 οικία, 2 αγροτεμάχια και 2 αποθήκες. Καταθέσεις Μοσχόπουλου, 73.265 ευρώ. Καταθέσεις Συζύγου, 18.822 ευρώ και 66,20 δολάρια ΕΠΑ. Επενδύσεις Μοσχόπουλου σε μετοχές, 390 μονάδες Eurobank, 100 μονάδες ελληνικά χρηματιστήρια, 5 μονάδες επίλεκτος και 237 μονάδες Τράπεζα Πειραιώς. Οχήματα Μοσχόπουλου, ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικών και οχήματα Συζύγου, ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικών. 5 Ουκρανοί, ένας εκ των οποίων ήταν ο καπετάνιος και ένας Λευκορώσος, ήταν το πλήρωμα του ύποπτου πλοίου, το οποίο έχει σχέση με τα λαφρέα τσιγάρα που ξεβράστηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή της Παλικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ημερήσιος, το ύποπτο πλοίο με την ονομασία Alloin Bahait, σημαία στόγκο, το οποίο παρακολουθούσαν οι λιμενικές αρχές λόγω της ύποπτης συμπεριφοράς του, έπλεε 50 ναυτικά μίλια δυτικά νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς στα διεθνή ύδατα, όταν εμφανίστηκαν στη θάλασσα πακέτα με κούτες τσιγάρα. Οι τοπικές λιμενικές αρχές ενημέρωσαν το ΙΕΝ και σκάφος του Υπουργείου κατέφλεψε χθες το μεσημέρι από τον Πειραιά προς την Κεφαλονιά για τη διερεύνηση του ύποπτου πλοίου. Μετά από έρευνα που έγινε εντός του πλοίου με τη συνοδεία του λιμενικού σκάφους, οδηγήθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου χθες τα ξημερώματα. Στο αμπάρι και άλλους χώρους του βρέθηκε μεγάλη ποσότητα συσκευασμένα σε κούτες λαθρέα τσιγάρα, που η πρώτη καταμέτρηση έδωσε περίπου 1.000 κούτες, οι οποίες περιείχαν από 500 κουτιά των 20 τσιγάρων η καθεμία. Το λαθρέο φορτίο κατασχέθηκε και μεταφορτώθηκε σε αποθηκευτικούς χώρους του Τελωνίου Αργοστολίου. Στην τηλεόραση Ροζίτα θα εμφανιστεί σε λίγο ο ενδυνάμει υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παύλος Παπαδάτος, ο οποίος μίλησε από το στούντιο του Κεφαλόνιον Μαντάτα στην εκπομπή Εκβαθέων, που παρουσιάζει ο Στέλιος Σταυρίδης με σχολιασμό του Προέδρου των Ενεργών Πολιτών, Παναγή Σιμωτά. Ο κ. Παπαδάτος αναφέρεται στις τελευταίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και σε θέματα των νησιών μας. Η τηλεοπτική εκπομπή εκτός από το δίκτυο της Ροζίτα θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο από το site της Ροζίτα, erozita.gr.